πολλέ χώρε πλέον στην περιοχή, δημιουργώντα την ουσία σκηνικό πολέμου. Πάμε όμω στο στούντιο 2 και τον Αλέξη Παπαγεωργίου, ο οποίο έχει αποκαλυπτικέ πληροφορίε. Αλέξη, καλησπέρα, ο λόγο σε σένα. Καλησπέρα, Νίκολα, κυρίε και κύριοι. Πολεμικό σκηνικό λοιπόν έχει στηθεί τα τελευταία 24 ώρα στα νότια τη Κύπρου, με αφορμή τι εξελίξει στη Συρία. Σύμφωνα με πληροφορίε του ΣΥΓΜΑ, στην περιοχή υπάρχει πρωτοφανή παρουσία πολεμικών πλοίων. Κάτι που υποδεικνύει, αν θέλει, τη μεγάλη σημασία που δίνει η διεθνή κοινότητα στι εξελίξει στη Μέση Ανατολή. Τώρα, σύμφωνα με καλά ενημερωμένη πηγή, στα νότια τη Κύπρου πλέουν 8 ρωσικά, 6 αμερικανικά και μεγάλο αριθμό γαλλικών, βρετανικών και τουρκικών πολεμικών πλοίων. Μάλιστα, στην περιοχή περιπολούν τουρκικά και γαλλικά υποβρύχια. Και όλο αυτό το σκηνικό, Αλέξη, αντιλαμβάνομαι ότι δημιουργεί ανησυχία στην περιοχή. Καθώ μιλούμε, αν θέλει, για πρωτοφανή παρουσία πολεμικών σκαφών από χώρε που έχουν άκρο διαφορετική προσέγγιση στο Συριακό ζήτημα, ε, με αποτέλεσμα να μην μπορεί και κανεί να προβλέψει τι θα συμβεί σε περίπτωση στρατιωτική επέμβαση στη Συρία. Τώρα, είναι ένα ερώτημα που πλανάτε στον αέρα, Νικόλα. Αν τα συμφέροντα στην περιοχή είναι τέτοια που μπορεί να πυροδοτήσουν αρνητικέ, αν θέλει, εξελίξει. Η ατμόσφαιρα πάντω ε, μυρίζει παρούτι. Τα πολεμικά πλοία και υποβρύχια βρίσκονται σε διεθνή ύδατα, ενώ σε κάποιε περιπτώσει ενημερώθηκε και η δημοκρατία κατά την έλευση του από τα κυπριακά χωρικά ύδατα. Πάντω, κυβερνητική πηγή σε επικοινωνία που είχαμε, αρκέστηκε απλά να διαβεβαιώσει ότι παρακολουθεί με κάθε σοβαρότητα την κατάσταση στην περιοχή, χωρί να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τι πληροφορίε. Άρα, για να παραλάβουμε την είδηση αυτή τη στιγμή, ε, βρίσκονται στα νότια τη Κύπρου δεκάδε πολεμικά πλοία και υποβρύχια από χώρε όπω η Αμερική, η Ρωσία, η Γαλλία και η Τουρκία. Σε ευχαριστώ, Αλέξη, σε ευχαριστώ για τι